θα ξεκινάμε με μία αγαπημένη μας πραγματικά, έναν δικό μας άνθρωπο, μία δικιά μας γυναίκα, γιατί έτσι την αισθανόμαστε, παρότι είναι αυτή η γυναίκα, μαζί μας είναι η Έλληνα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχαμε οργανώσει να έχουμε χθες μια διαδικτυακή τέλος πάντων συνάντηση, αλλά είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Καλύτερα που μας ομορφαίνεις την εκπομπή εδώ με την παρουσία σου. Θέλω να ξεκινήσουμε πριν σε ακούσουμε με προσοχή με την εκδήλωση την οποία οργάνωσες την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, είναι μια εκδήλωση η οποία έγινε με πρωτοβουλία της κυρίας Κουντουρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια εκδήλωση η οποία βοηθάει να παραμείνει το θέμα του εγκλήματος των τεμπών ενεργό και να φωτιστούν πάρα πολλές πτυχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συγγενείς των θυμάτων που βρέθηκαν εκεί, ξέρεις, κάνουν έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και βρίσκουν συμπαράσταση, γιατί εκεί έχουν πιο ευήκο αότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Βρυξέλλες έγινε. Ναι. Έγινε στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πήγαν εκεί και ο κύριος Ασλανίδης και η κυρία Καρεστιανού και η κυρία Ρούτσι που είχε χάσει και αυτή το γιο της. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι η κυρία Κουντουρά κάλεσε εκεί ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, τον αρμόδιο της μονάδας μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους θέσανε ερωτήματα, πήγε η συζήτηση ένα βήμα παρακάτω από την απλή καταγραφή του προβλήματος και κάνουν τώρα ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα που θα μας τον εξηγήσει η κυρία Κουντουρά, να προλάβει το θέμα, να συζητηθεί στην Επιτροπή Μεταφορών πριν κλείσει αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος. Θέλω να δούμε ένα μικρό ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, που είναι πολύ πολύ ουσιαστική, καταλαβαίνω, για αυτό που λέμε τι γίνεται μετά, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις. Μετά την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών που αποφάσισε να μείνει ανοιχτή η αναφορά της Μαρίας Καριστιανού και να παραπεμφθεί στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά οργάνωσε την εκδήλωση «Σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη», απαιτώντας δικαιοσύνη, διαφάνεια και ασφάλεια. Το παρόν έδωσαν νομικοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, επιζώντες, αλλά και γονείς θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού και ο Παύλος Ασλανίδης. Είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και μαζί με άλλους γονείς φέρουμε την ίδια απώλεια, τον ίδιο αβάσταχτο πόνο και το βαθύ αίσθημα της αδικίας και της αγανάκτησης για τη χρόνια παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας. Μαθαίνουμε εκ των υστέρων πως η καθημερινή λειτουργία των τρένων ήταν γεμάτη από βλάβες και ατυχήματα. Εκ μέρους των μηχανοδηγών, πολλαπλά υπομνήματα και υπενθυμίσεις είχα φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Στα συγκεκριμένα υπομνήματα μιλούσαν καθαρά για πιθανούς θανάτους, θανάτους πολιτών. Πώς μπορείς να διαφορείς για κάτι τέτοιο? Οι διαχειριστές της ζωής και των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποφάσισαν ότι οι πολίτες μπορούν να θυσιάζονται στο βωμό της υποτιθέμενης βελτίωσης. Από το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει με 700 εκατομμύρια το σιδηρόδρομο. Και αναρωτιέμαι, δεν είναι ανάγκη να ελέγξουμε και να ελέγξετε πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Πρωθυπουργός και υπουργοί είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων. Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης και εντελεχής συλλογή των σωρών, ξεκίνησε η αδικαιολόγητη μετακίνηση χωμάτων. Τα χώματα που περιείχαν υπολείμματα των βία νεκρών παιδιών μας και υπολείμματα παράνομων ουσιών σκορπίστηκαν με απόλυτη βιασύνη σε διαφορετικές περιοχές. Άγνωστες και αδήλωτες περιοχές φιλοξενούν μέλη των αγαπημένων μας, αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι μπροστά σας, ένα χρόνο μετά. Όλες οι οδηγίες μπαζώματος που έγιναν με σκοπό να αποκρύψουν και να καταστρέψουν σημαντικά στοιχεία δικογραφίας δόθηκαν σύμφωνα με δημόσια παραδοχή σε συνεντεύξεις από τον Πρωθυπουργό. Στη χώρα μας, ωστόσο, οι άνθρωποι στις υψηλότερες θέσεις ευθύνης αρνούνται και αποφεύγουν την ευθύνη, κρυμμένοι στη βουλευτική ασυλία τους. Τους φαίνεται λογικό και δίκαιο να συνεχίζει το σάπιο σύστημα να παραμένει σάπιο. Έχασα τον 26χρονο γιο μου Δημήτρη. Δολοφονήθηκε μαζί με άλλους 56 επιβάτες γιατί απλά ήταν πολίτης της πιο διεφθαρμένης χώρας της Ευρώπης. Έφταιγε το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που λατρεύει την παρανομία και την ανομία. Ένα σύστημα που πλέον όμως τρέμει τη φωνή μας, τρέμει την αλλαγή της κατάστασης. Τρέμει τόσο που κατηγορεί εμάς και όσους μας βοηθάνε για κομματικές σκοπιμότητες. Λες και η απόδοση δικαιοσύνης πρέπει να έχει κομματική προέλευση. Οι άθλοι δεν δίστασαν να χειροκροτήσουν μέσα στην Ελληνική Βουλή τον πρώην Υπουργό Καραμαλή, βεβηλώνοντας τη μνήμη των ανθρώπων μας. Μόνοι σας θα μείνετε. Εσείς και όσοι υπερασπίζεστε υπόλογους πολιτικούς, δικαστές και δημοσιογράφους. Και τα ονόματά σας θα μείνουν στην ιστορία της Ελλάδας ώστε όλες οι επόμενες γενιές να διαβάζουν τα τελευταία ονόματα που λειτουργούσαν υπέρ της διαφθοράς στην Ελλάδα. Σας αξίζει ένα τέτοιο μνημείο, το μνημείο της ντροπής. Σ' ακούμε.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και είμαι συντονίστρια της πολιτικής μου ομάδας. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, αυτό το εγκληματικό δυστύχημα τον Φεβρουάριο του 2023, έκανα τις πρώτες παρεμβάσεις. Μία ερώτηση, εάν υπάρχει Επιτροπή Διερεύνησης των Δυστυχημάτων στην Ελλάδα, ως όφυλαν να έχουν λόγω της οδηγίας, εάν λειτουργούσαν τα συστήματα τηλεδιοίκησης. Η δεύτερη ερώτηση ήταν εάν έχει παραβιαστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η τρίτη ερώτηση ήταν με αφορμή τις διαρροές της ad hoc έκθεσης του ΕΡΑ, που είναι ο Διεθνής Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τους σιδηρόδρομους, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε αυτή την ad hoc έκθεση και έκανε την έρευνά της να δει αν υπάρχουν ευθύνες. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις όταν στην Επιτροπή, επειδή όπως σας είπα είμαι συντονίστρια, τι σημαίνει αυτό, έχω περισσότερες ευθύνες, μεγαλύτερες αρμοδιότητες, εκπροσωπώ όλη την ομάδα, οπότε έχω και δικαίωμα ομιλίας κάθε φορά. Όποτε ερχόταν λοιπόν η Επίτροπος η Βαλεάν, της έθεσα το θέμα. Σε μία από τις παρεμβάσεις μου είχε πει ότι αυτό που είπε και ο κύριος Φίτς, και είναι σημαντικό να το πω ακριβώς όπως το είπε, είπε ότι η έρευνα θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει αμέσως μετά την τραγωδία, αυτό λέει ο κοινός νους, ενθαρρύναμε τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν γρήγορη διερεύνηση, αλλά θεσμικά ζητήματα στην Ελλάδα κατέστησαν την έρευνα πιο δύσκολη. Και ο αρμόδιος φορέας πολύ πρόσφατα ξεκίνησε την έρευνα. Άρα όλοι παραδέχονται ότι καταρχήν υπήρχαν καθυστερήσεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι όλο το 2023 έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια υποβάθμισης. Το θεσμικά από πού υπήρχε επεξήγηση περαιτέρω? Η επεξήγηση περαιτέρω ήταν στις απαντήσεις που μου δώσανε ότι θα μπορούσε να είχε δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση αφού δεν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση 717 όταν έγινε το δυστύχημα και αφού δεν λειτουργούσε η Επιτροπή Διερεύνησης, εμπειρογνώμονες οι οποίοι ήταν στη διάθεσή τους από την Ευρώπη για να ξεκινήσει πιο γρήγορα η διαδικασία. Κυρία Κουντουρά, υπάρχει διάχυτα μια άποψη και δεν είναι ντροπή να το πούμε, ότι γενικά υπάρχουν προσκόμματα στην έρευνα του συγκεκριμένου δυστυχήματος, του συγκεκριμένου εγκληματικού δυστυχήματος. Ότι δεν είμαστε, πάμε όλα ανοιχτά. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα που θα έπρεπε να υπάρχει. Και θέλω να σας πω, επειδή φιλοξενήσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτούς τους γονείς που εκπροσωπούν όλα τα θύματα, έχουν την αίσθηση ότι σε εσάς εκεί βρίσκουν πιο ευήκοα ότα από ότι στην ελληνική κυβέρνηση και στην ελληνική δικαιοσύνη? Και αυτό με τις υπογραφές που έγινε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έχει ουσία. Αυτό ξεκίνησα να λέω, ότι το 2023 λοιπόν υποβαθμίστηκε αυτή η τραγωδία και από τα μίντια, κρατήθηκε πολύ χαμηλά. Κατάφεραν οι άνθρωποι να κάνουν το σύλλογο, προσπάθησαν για δικαίωση και δικαιοσύνη. Έχουν τέσσερις απορίες πολύ σημαντικές. Ποιος διέταξε τον μπάζωμα? Η άλλη απορία είναι γιατί δεν έγινε η προανακριτική, την οποία καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία, για να δούμε αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, ποινικές ευθύνες. Αντίθετα, έγινε μία εξεταστική, την οποία θεωρούν μία δεύτερη συγκάλυψη. Έρχονται και στο φως της δημοσιότητας όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία είναι δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αλλοιωμένα. Και δεν έχουν καλεστεί στην εξεταστική οι βασικοί μάρτυρες, όπως παραδείγματος χάρη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρένωσε, ο κ. Τσαλίδης, ο οποίος έστειλε μία επιστολή και ενημέρωνε τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, αλλά και όλο το Υπουργείο, τους Γενικούς Γραμματείς, που το μόνο που δεν έλεγε ήταν η ώρα και η μέρα του δυστυχήματος. Δεν σας κρύβω ότι ήταν συγκλονιστικό το ότι με επιστολές παραιτήθηκαν και ο πρόεδρος του ΟΣΕ και ο πρόεδρος της τηλεδιοίκησης, αλλά και ο κ. Γενιδούνιας, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος των συνδικαλιστών, στείλανε εξώδικο και προσπαθήσανε να κάνουν και μία απεργία, η οποία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι προσπάθειες είχαν γίνει. Παρ' όλα αυτά, ο τότε υπουργός, εκεί είναι που οι γονείς, αν θέλετε, και ο σύλλογος αγανάκτησε, έβγαινε και έλεγε ότι, και κούνεγε το δάχτυλο, ότι ντροπή να λέτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Κάποιοι άλλοι υπουργοί βγήκανε και είπανε, μα είναι δυνατόν να λέγαμε ότι δεν είναι ασφαλείς οι σιδηρόδρομοι, πώς θα μπαίνανε οι άνθρωποι να ταξιδέψουν? Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Νιώσανε λοιπόν ότι υπάρχει διπλή συγκάλυψη και έτσι απευθυνθήκανε το Δεκέμβριο του 2023 πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ως Ευρωομάδα τους αγκαλιάσαμε, είπαμε ότι θα είμαστε η φωνή τους στην Ευρώπη και τελείως θεσμικά, και το τονίζω αυτό γιατί δεν είναι κομματικό το θέμα, τους δώσαμε τη δυνατότητα καταρχήν να μιλήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο μπροστά σε ευρωβουλευτές την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά, ως η κυρία Καριστιανού
ως Ευρωπαία πολίτης έχει το δικαίωμα να μιλήσει στην αναφορά ΠΕΤΗ, η Επιτροπή Αναφορών ΠΕΤΗ κράτησε ανοιχτό το θέμα και είπε στην Επιτροπή ΤΡΑΝ, Μεταφορών και Τουρισμού, αλλά και άρα στην έχει, Επιτροπή... έχει ουσία, είχε βεβαίως ουσία όλη αυτή η διαδικασία των υπογραφών, γιατί αρκετός κόσμος... Μα εκεί έγινε και... κάτι άλλο. Όχι, όχι, μισό λεπτό, είναι σημαντικό γιατί έρχεται και συνδυάζεται. Όταν λοιπόν έγινε και η αναφορά στην Επιτροπή ΠΕΤΗ και είπανε να μείνει ανοιχτό στις δύο επιτροπές, ΛΥΜΠΕ που είναι το κράτος δικαίου, αλλά και ΤΡΑΝ που είναι η αρμόδια για τους σιδηροδρόμους, αλλά και ζητήσανε γραπτή απάντηση από την Κομισιόν, τότε αυτό πήρε δημοσιότητα με αυτές τις δύο πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και έτσι από 300.000 υπογραφές ο κόσμος έμαθε, κάνανε και τη μεγάλη απεργία εδώ στην Ελλάδα, αν θυμάστε, και γίνανε 1.300.000. Αυτές αφορούν την άρση ασυλίας και την αλλαγή του συντάγματος. Αφορά κάτι άλλο, αλλά ο κόσμος πλέον είχε πολύ συμμετοχή. Άγγελε μου, αλλά αν αυτό... Το ίδιο θέμα. Βοήθησε. Αν βοηθάει. Η δική μου λοιπόν η εκδήλωση είχε γιατί ως αποτέλεσμα... ο κόσμος πραγματικά αναρωτιέται σήμερα. Εμείς βάλαμε την υπογραφή, αυτό βοήθησε κάτι. Ναι, βεβαίως. Βοήθησε σε κάτι. Βεβαίως. Γιατί οι θεσμοί πλέον, στην τελευταία την εκδήλωση, η οποία ήταν τελείως θεσμική, δηλαδή ήρθε η Επιτροπή, η πρόεδρος της Επιτροπή ΤΡΑΝ, ήρθε ο επικεφαλής των σιδηροδρόμων από, το, από, την, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Grow. Είναι σημαντικό γιατί. Γιατί πλέον έμεινε ανοιχτό το θέμα και θα πιέσουν και θα σας πω κάτι. Δεν θα ερχόντουσαν οι άνθρωποι στην Ευρώπη αν έβλεπαν ότι μπορούν να βρουν το δίκιο τους στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν μιλάνε για διπλή συγκάλυψη. Στην Ευρώπη εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει συγκάλυψη, δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία. Όποιος έχει ευθύνες να αποκαλυφθεί αλήθεια. Σχετικά με αυτό που ανέφερες, Άγγελε, εσύ στον πρόλογό σου, ότι θέλετε να προλάβετε μια ημερομηνία. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ έκανα πάλι ως αρμόδια συντονίστρια ένα αίτημα μετά από την Επιτροπή Αναφορών που άφησε ανοιχτό το θέμα στην Επιτροπή ΤΡΑΝ και χθες ήταν, προχθές ήταν μαζί μας και η κυρία Ντελή, η πρόεδρος, η οποία είπε ότι ναι, αν έρθει η επιστολή από την Επιτροπή Αναφορών και προλάβουμε γιατί 18 του μηνός Απριλίου στις Βρυξέλλες κλείνει το Ευρωκοινοβούλιο, 20 με 25 έχουμε την τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο που θα ψηφίσουμε και την οδηγία για την έμφυλη βία, ένα θέμα που θα ήθελα να θίξουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, έχω κάνει πολύ μεγάλο αγώνα γι' αυτό. Και κλείνει το Ευρωκοινοβούλιο γιατί έχουμε ευρωεκλογές, άρα αν προλάβει... Την ημερομηνία θέλει ναι, ναι, να προλάβει. Αν προλάβει... Γιατί πρέπει γρήγορα και έτσι κάνει ένα αγώνα κυρία Κουντουρά να πάει το σχετικό αίτημα και να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Μεταφορών γιατί εκεί θα φωτιστούν πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης. Και γίνεται και μια προσπάθεια να μπει και σαν θέμα συζήτησης μέσα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Ως εισηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας στις γυναίκες και τα παιδιά. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό το τραγικό συμβάν, τη γυναικοκτονία, που ακόμα δεν έχουμε συνέλθει κανείς μας. Και είναι πολύ δύσκολο, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την κοινωνία και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να κλείσω το θέμα των τεμπών λέγοντας ότι η κυρία Καριστιανού και όλοι όσοι αγωνίζονται στη μνήμη των παιδιών τους πρέπει να βρουν δικαίωση και δικαιοσύνη και εμείς θα είμαστε η φωνή τους και θα τους στηρίξουμε γιατί εδώ πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια και όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν. Τώρα, γυναικοκτονίες. Πολλοί λένε γιατί αυτός ο όρος γυναικοκτονία. Εγώ θέλω λίγο να και το εξηγήσω. Και για τη συγκεκριμένη, γιατί είναι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Η πρώτη εκδήλωση που έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν για τις γυναικοκτονίες. Γιατί αυτός ο νομικός όρος, καταρχήν, θέλω να ξέρετε ότι έχει μπει στο νομικό πλαίσιο της Μάλτας, της Κύπρου, της Κροατίας και σε χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία κλπ. Έχει μια ιδιαίτερη μνήμα και από ό,τι φαίνεται πρόκειται να νομοθετήσουν γιατί. Γιατί η γυναικοκτονία δεν είναι μια απλή ανθρωποκτονία. Δεν είναι μπήκα να κλέψω και τον μαχαίρωσα ή... Και ήταν γυναίκα συμβόλαιο θανάτου. Και ήταν μια τάπια. Ακριβώς. Η γυναικοκτονία είναι το αποκορύφωμα βίας, έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής βίας, διαρκείας. Δηλαδή ο δράστης θεωρεί τη γυναίκα κτήμα του, θεωρεί τη γυναίκα ότι είναι... κατώτερη του θεωρεί λόγω αναχρονιστικών αντιλήψεων, πατριαρχικών στερεοτύπων ότι η ζωή της δεν έχει την ίδια αξία με τη δική του. Ότι αυτός αφού δεν έχει τον έλεγχο, αφού δεν είναι δική του, αφού αυτή θέλει να φύγει, γιατί βλέπετε και περισσότερες γυναικοκτονίες γίνεται αφού χωρίσει το ζευγάρι. Τη διεκδική σου λέει είναι δική μου αυτή. Αν δεν μπορώ να την έχω εγώ, δεν θα την έχει κανένας, άρα τη σκοτώνω. Γιατί λοιπόν τη δολοφονεί, γιατί είναι η γυναίκα. Είναι δολοφονία βάση φύλου. Έχει λοιπόν τεράστια διαφορά και γι' αυτό ζητάμε να γίνει
ιδιαίτερη μνήμα να μπει στο νομικό μας πλαίσιο. Θυμάμαι όμως ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Άγγελε, είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και, τον όρο γυναικοκτονία και ήταν θετική. Ήταν θετική, απλά στο νομικό μας σύστημα θεωρούν ότι επειδή και η ανθρωποκτονία από πρόθεση απειλεί την μεγαλύτερη ποινή που υπάρχει, είναι τα ισόβια, δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα κάνει κάποια ουσιαστική διαφορά στην ποινική αντιμετώπιση. Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι η βία υπάρχει στη ζωή μας. Εγώ ήμουν εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια, γιατί ξέρετε, ήμουνα σε δύο εκθέσεις και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μια νέα ευρωβουλευτή, την πρώτη θητεία είχα, να είμαι εισηγήτρια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις. Η μία είναι η οδική ασφάλεια που αφορά πάλι τα παιδιά μας, γιατί στην Ελλάδα 18 με 30 είναι τα περισσότερα δυστυχήματα στους δρόμους. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ως πρωταθλήτρια Ελλάδος είχα πολύ σοβαρά θέματα να λύσω μέσα μου όταν πρωταθλητές στην εθνική ομάδα φίλοι μου σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα, 18 και 20 χρόνο παιδιά, και ένας πολύ καλός μου φίλος έμεινε ανάπηρος όλη του τη ζωή. Το είχα λοιπόν μέσα μου αυτό πολύ. Όταν πήγα στην Ευρωβουλή, με δική μου πρωτοβουλία έκανα αυτή την έκθεση. Το ίδιο και για την έμφυλη βία. Ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή, από 16 χρονών. Μην ξεχνάτε ότι είμαι από το 2004 στην Ελληνική Βουλή και το 2006 ψηφίσαμε το νόμο για την ενδοοικογενειακή βία. Που πραγματικά, αν εφαρμοζόταν αυτός ο νόμος, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Μου λένε οι δικηγόροι, μα μία γυναίκα που ζει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, πώς είναι δυνατόν, αφού δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, να βρει δικηγόρο? Ναι, ο νόμος λέει, δίνει το κράτος το δικηγόρο, μα ο δικηγόρος πληρώνεται 3 και 4 χρόνια μετά. Δεν πάει. Η μία γυναίκα που φεύγει από το σπίτι, σε ποιες δομές θα πάει? 20 δομές αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Μα δεν υπάρχουν 15 κρεβάτια, 20 κρεβάτια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Και το χειρότερο από όλο αυτό που είδατε, δεν έχουν εμπιστοσύνη στις αρχές. Γιατί οι αρχές δεν. Εμπιστοσύνη πώς δεν είναι, υπάρχει. Αλλιώς δεν θα ήταν. Όλοι σκεφτόμαστε να πάμε στην αστυνομία. Λέμε, πάρε την αστυνομία, πάρε τηλέφωνο το 100. Το θέμα είναι. Δεν καταγγέλλει αυτό που έγινε. Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί έμφυλη βία. Φοβούνται. Δύο στις τρεις δεν το καταγγέλουν. Φοβούνται γιατί απειλούνται, γιατί εκβιάζονται, γιατί απειλούν τη ζωή των παιδιών τους, γιατί πάνε. Στις αρχές, Λένα, που δεν έχουν είναι την να πάμε εκπαίδευση. Στις αρχές. Δεν μπορούμε να χάσουμε και την εμπιστοσύνη μας στις αρχές. Όταν όμως γίνονται τέτοια περιστατικά, να σκοτώνεται η κοπέλα. Γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση. Εγώ στην έκθεσή μου, και εκεί θέλω να καταλήξω, ζητάμε, και ξέρετε ότι ψηφίστηκε με τεράστια πλειοψηφία από όλα τα κόμματα, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Ζητάμε οριζόντια εκπαίδευση των αρχών, των δικαστών, των ιατροδικαστών, και να υπάρχουν παιδοψυχολόγοι, ψυχολόγοι και φυσικά τα τμήματα. Η κυρία Γεροβασίλη, όταν ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το ΠΔΕΛΤΑ που βγήκε ήταν βεβαίως να υπάρχει το επιτελικό κράτος και να υπάρχουν τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά είναι αυτόφορη αυτή η διαδικασία πλέον και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το προεδρικό διάταγμα έτσι ώστε να είναι σε όλα τα τμήματα. Και πάνω απ' όλα εκπαίδευση, αυτό ζητάμε. Αυτή λοιπόν η έκθεσή μου ήταν ορόσημο μαζί με μια έκθεση που η κυρία Βόζενμπεργκ ήταν εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για τη Βία στο Διαδίκτυο. Αυτές οι δύο εκθέσεις πιέσανε και έρχεται τώρα να ψηφιστεί η οδηγία μετά από 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεις, με τριλόγους, με πολύ σκληρή δουλειά για να βελτιωθεί, να απορριφθούν κάποια πράγματα που στρογγυλεύανε, να γίνει λίγο πιο σκληρή, να ποινικοποιήσει καταστάσεις, ειδικά μορφές έμφυλης βίας, και θα την ψηφίσουμε 20 με 25. Κύριε Κουντουρά, αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο πλέγμα και δίκτυ προστασίας. Δηλαδή, πάει μια γυναίκα σε ένα αστυνομικό τμήμα και μήνυση να έκανε και να συλλαμβάνανε τον κατηγορούμενο. Σε τρεις μέρες ένα αυτόφορο θα αφινόταν ελεύθερος. Δεν υπήρχε μια δομή να τη φιλοξενήσει, να την απομακρύνει αυτή τη γυναίκα και τα παιδιά της ίσως ένα μήνα, δύο μήνες, να νιώσει εκεί ένα δείγμα ασφαλείας. Υπάρχει. Είναι προσωρινό όμως. Απλά θέλω να σας πω. Δεν υπάρχει και επάρκεια όμως, παιδιά, κρεβατιών, δομών και σε όλες τις περιοχές της χώρας. Δεν υπάρχει μια γυναίκα, για παράδειγμα, σε ένα απομακρυσμένο μέρος, και όχι μόνο σε τόσο απομακρυσμένο. Το δεν δεύτερο, λοιπόν, είναι η χρηματοδότηση. Άρα τι θέλουμε? Οριζόντια εκπαίδευση και χρηματοδότηση. Αλλά το πιο σημαντικό, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε ίσοι ανεξαρτήτως φύλου. Να σέβονται τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να περάσει από τη μικρή ηλικία, γιατί οι μελέτες τι δείχνουν? Ότι όταν ένα παιδί βιώνει τη βία ή είναι μάρτυρας βίας, την αναπαράγει, την συνεχίζει. Εξοικειώνεται με τον κακό δράκο.
Δύο γρήγορες ερωτήσεις, γιατί πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Συζητούσαμε προχθές για τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη εδώ στην Ελλάδα, στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα, για το θέμα του και όλο αυτό που έχει προκύψει μετά την άρση ασυλίας. Και αυτό που καταλάβαμε είναι ότι σαν να έχει παγώσει, δηλαδή, και ότι εκεί στις Βρυξέλλες λίγο καθυστερεί το σύστημα. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Γνωρίζω ακριβώς αυτά που είπε, ότι ενώ έγινε μια καταγγελία, μετά δεν υπήρχε συνέχεια και η δικαιοσύνη το έχει παγώσει για κάποιο λόγο. Η εισαγγελία δεν το έχει αργήσει πάρα πολύ. Σε επίπεδο Ευρωβουλής δεν γίνεται κάποια περαιτέρω διαδικασία. Ήρθε η ασυλία, δεν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία. Όχι, είναι πλέον στη δικαιοσύνη. Αποκλειστικά λοιπόν υπεύθυνη είναι η δικαιοσύνη του Βελγίου. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν είναι θέμα καθυστέρησης ή αν δεν έχουν όλα τα στοιχεία ή τους λείπει κάτι για να δεν μπορέσουν άλλο. Όχι, όχι, αυτό λέμε. Ναι, δεν έχει κλείσει. Απλά για να βγει ένα. Να πει ότι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν γνωρίζω γιατί δεν έχει γίνει η κατηγορία. Και ένα σχόλιο για δύο ανθρώπους για τις επερχόμενες εκλογές που μάθαμε ότι θα είναι υποψήφοι. Ο Δημήτρης Παπανώτας και ο Πανόπουλος. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο θέλω να ακουστεί. Όπως και στην Ελληνική Βουλή, θέλουμε, αλλά και στην Ευρώπη, πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες. Θα σας πω ότι στην Ευρωβουλή έχουμε σκηνοθέτες, νοσηλευτές, οδηγούς τρακτέρ, οδηγούς, φορτηγών, δικηγόρους. Στις άλλες χώρες δεν ήθιστε απρόσωπα με αναγνωρισιμότητα πιο εύκολα να εκλέγονται. Βεβαίως. Γιατί όμως. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν και είναι σημαντικό να εκπροσωπούνται όλες οι επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Κάποιοι που είναι πιο δημοφιλείς, η αλήθεια είναι ότι σε συστήματα με σταυροδοσία είναι πιο εύκολο. Έχουν ένα προβάδισμα. Ακριβώς, υπάρχουν χώρες που βάζουν λίστα. Ναι, γιατί έχουν 70-80 ευρωβουλευτές που εκλέγουν. Εμείς έχουμε μόλις 21. Άρα λοιπόν θα δείτε πάρα πολλούς επώνυμους οι οποίοι εκπροσωπούν επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες. Για μένα αυτό είναι το σωστό. Για τους συγκεκριμένους είναι δημοσιογράφοι, οπότε έχουν μία σχέση. Μα πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι οι χώροι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σωστά μπαίνουν στα ψηφοδέλτια άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι να πούν, έχουν κάτι να προσφέρουν και να είναι εκπρόσωποι του χώρου, ίσως, του πολιτισμού, παραδείγματος χάρη, του αθλητισμού. Της χώρας, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους κάθε επιτυχία. Γιατί αυτές οι εκλογές. Καλή επιτυχία. Γιατί αυτές οι ευρωεκλογές, η αλήθεια είναι ότι είναι κρίσιμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.